Και πάμε τώρα στους πρώτους φιλοξενούμενους σημερινή εκπομπή στη συχνότητα του 984. Είναι ο κύριος Κώστας Πικραμένος, που αύριο παρουσιάζει το βιβλίο του για το πάρτι των μυστικών υπηρεσιών στην Κύπρο, εδώ στο Ηράκλειο, μαζί με έναν ειδικό στα θέματα κύβερνο ασφάλειας, τον κύριο Φεντερίκο Καράσκο. Κύριε Πικραμένε, καλημέρα. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Καλημέρα, κύριε Καράσκο. Καλημέρα, αγαπητή κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την αποδοχή. Κύριε Πικραμένε, θα ξεκινήσω από εσάς και έχουμε στο ταξίδι σας προς Ηράκλειο την εξέλιξη με τη δολοφονία του Γιαχία Σινουάρ. Ένα στρατηγικό πλήγμα, λένε όλοι, για την ηγεσία της Χαμάς. Όλοι περιμέναν τι θα πει ο Νετανιάχου, ότι θα πει ότι να το δούμε με τους ομήρους. Και μήπως βγήκαν και οι Ισραηλοί και λέγαν end Sinwar, end the war. Παρόλα αυτά, ο Νετανιάχου τους προσγείωσε όλους και τους γείωσε λέγοντας: παιδιά, είμαστε στην αρχή του τέλους, αλλά δεν είναι το τέλος αυτής της αρχής και θα δούμε. Και μετά από αυτό έκατσε και μία μπόμπα σε ένα καταβλισμό. Τι συμπεραίνεται? Κλείνει ο ιστορικός κύκλος όσον αφορά την ηγεσία, μια ηγεσία που όσον αφορά τη Χεσμπολά ξεκινάει από το 1992, έτσι έχουμε τον Νασραλά και το νούμερο 2 της Χεσμπολά, οι οποίοι έχουν δολοφονηθεί, εξουδετερωθεί, συν το στρατιωτικό διοικητή της Χεσμπολά, και την ίδια στιγμή κλείνει και ένας ιστορικός κύκλος με τον Ισμαήλ Χανίγε, τη δολοφονία του στην Τεχεράνη πριν από ένα μήνα, του Γιαχία Σινουάρ εχθές, και του Μοχάμεντ Ντέιφ που ήταν ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς. Άρα αυτό που λέμε οι παλιοσυρές, οι παλιές ιστορικές γενιές, τα μεγάλα σύμβολα τόσο της Χεσμπολά όσο και της Χαμάς έχουν εξουδετερωθεί. Εννοείται ότι ποτέ όταν αποκεφαλίζεις μία οργάνωση δεν σημαίνει ότι και την νεκρώνεις. Κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος. Όλες αυτές οι θέσεις φυσικά θα αναπληρωθούν. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτό θα γίνει άμεσα και κατά πόσο αυτοί που θα αναλάβουν τα νέα πόστα θα έχουν αυτό που λέμε το κύρος που είχαν οι προηγούμενοι. Όσον αφορά τους ομήρους, καταρχάς δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πόσοι παραμένουν ζωντανοί. Μιλάνε για κάποιες δεκάδες. Εννοείται ότι η δολοφονία Σινουάρ όχι μόνο δεν εξασφαλίζει την απελευθέρωσή τους, μάλλον προδιαγράφει το βέβαιο θάνατό τους, τη λογική των αντιπίνων και του γεγονότος ότι πλέον η Χαμάς δεν έχει τίποτα να χάσει. Αυτή τη στιγμή είναι ακέφαλη. Ο μόνος που έχει μείνει, κύριε Σαχίνη, ως πολιτικός ηγέτης της οργάνωσης είναι ο Χαλέντ Μεσάλ, ο οποίος κατοικοεδρεύει στο Κατάρ, ενδεχομένως και στην Τουρκία. Αυτά μπορεί να μας τα πει ο κύριος Καράσκο, που γνωρίζει καλά το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή. Από εκεί και πέρα, κακά τα ψέματα, η μεγάλη εικόνα είναι πάντα η αναμενόμενη επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Τρεις είναι οι λίστες. Τα ένα είναι τα δηληστήρια, που είναι κακά τα ψέματα αυτό που ονομάζουμε το οξυγόνο της ιρανικής οικονομίας. Το δεύτερο είναι οι υπόγειες, αλλά είναι πάρα πολύ βαθιά. Οι Ιρανοί προβλέψανε τι θα συμβεί όσον αφορά τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του ουρανίου. Και το τρίτο είναι οι αποθήκες των βαλιστικών πυράβλων των Ιρανών. Η Washington Post τι διέρευσε? Ότι ο Νετανιάχου δήλωσε στον Biden ότι εμείς τα δηληστήρια δεν θα τα χτυπήσουμε, πάμε για καθαρά στρατιωτικούς στόχους. Βλέπουμε τι συμβαίνει από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Τι λέτε, κύριε Καράσκο, εσείς? Για να συνεχίσω αυτό που είπε ο αγαπητός κύριος Κώστας, προφανώς ο στόχος του Νετανιάχου είναι και το Ιράν. Πιθανότατα ήταν ένας απότερος στόχος εδώ και χρόνια. Αλλά για να κάνω μια εισαγωγή λίγο στην τεχνολογία, αυτός ο πόλεμος, όπως αναμεταδίδει και από το Twitter, είναι προφανώς ένας και τεχνολογικός πόλεμος. Ειδικά αν έχετε παρακολουθήσει τα βίντεο στο Twitter, φαίνεται πολύ ξεκάθαρο ότι έχουμε τελικά σε real time, σε πραγματικό χρόνο, ένα προδιαγεγραμμένο φόνο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ποτέ στα χρόνια που ασχολούμαι με την πληροφορική ότι θα μπορούσα να βλέπω ζωντανά ή να καταλαβαίνω τεχνολογικά πώς λειτουργεί ένας στρατός. Αλλά φαίνεται ο στρατός του Ισραήλ έχει προχωρήσει τόσο πολύ τεχνολογικά που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να χτυπάει τους αντιπάλους. Εάν θέλετε να σας μιλήσω λίγο τεχνολογικά πώς έγινε η χτεσινή δολοφονία, και θα έχετε δει όλοι το βίντεο με τον drone,
ο Ισραηλινός στρατός τα τελευταία χρόνια ακολουθεί την εξής τακτική. Πυροβολάει τον αντίπαλο και πριν πάνε οι οπλίτες στέλνει drone για να υποπτεύσουν το χώρο. Έτσι αποφεύγουν περισσότερους θανάτους από χειροβομβίδες ή από επιθετικές ενέργειες των θυμάτων. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, αλλά εκτός από καλός επιστήμονας φαντάζομαι ότι είστε και άνθρωπος μέσα στην κοινωνία. Στρατιωτικά το έχουμε καταλάβει, κύριε Καράσκο, δεν μπορεί να σηκώσουν κεφάλι οι αντίπαλοι, υπερτερεί. Και κάνει και χειρουργικά πλήγματα. Τώρα το πόσο χειρουργικά είναι, γιατί εξαϊλώνει και οικοδομικά τετράγωνα με αμάχους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για αυτό που έχει στοχοθετήσει είναι χειρουργικό, να το πω κοινικά. Στρατιωτικά. Πολιτικά ξεμπερδεύει όμως έτσι το Ισραήλ. Κοιτάξτε, το Ισραήλ από τη γεωγραφία του είναι καταδικασμένο να έχει συγκρούσεις. Μιλώντας και βλέποντας την ιστορική προοπτική με το που ξεκίνησε το Ισραήλ το 1947, δέχτηκε αμέσως επιθέσεις από τις γείτονες χώρες. Έτσι έφτιαξε μια κοινωνία και μια στρατηγική αντίληψη ότι δυστυχώς ή ευτυχώς το ανθρώπινο δυναμικό του πρέπει να είναι στον πόλεμο. Δεν σας κρύβω ότι προφανώς η Μέση Ανατολή είναι ένα από τα φλέγοντα θέματα της παγκόσμιας γεωστρατηγικής και καλό θα ήταν να υπήρχε ειρήνη. Δεν μπορώ να ξέρω προφανώς, όπως ξέρετε είμαι τεχνολόγος, δεν μπορώ να ξέρω τις πολιτικές και γεωστρατηγικές εξελίξεις, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η ηγεσία του Ισραήλ, τόσο η πολιτική όσο και η στρατιωτική, θέλει να ξεμπερδεύει με το Ιράν. Θέλει δηλαδή και με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών που εμέσως πλήρως σαφώς θέλουν να την εμπλέξουν, θέλουν να πλήξουν κέρια την ηγεσία και κύριες ενεργειακές, βαλιστικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Μόνο τότε ίσως κλείσει ο πρώτος κύκλος. Μάλιστα. Πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχουν κι άλλοι. Κύριε Πικραμένε, τι λέτε εσείς επί τούτου για να πάω παρακάτω στο επόμενο θέμα, παρακαλώ. Στρατιωτικά κάτι ισχύει, αλλά πολιτικά όλοι οι σοβαροί τουλάχιστον αναλυτές επιμένουν ότι αν δεν υπάρχει μια στρατηγική διεξόδου λύσης πολιτικής, γιατί στον πυρήνα είναι μεν το Παλαιστινιακό, αλλά άμα το πληθωρήσεις περισσότερο, εδώ παίζουν όλοι οι παίκτες ισχύως. Τα έχετε πει και εσείς, τα έχετε ξαναπεί εμφανώς και φανώς. Πολιτικά τι γίνεται? Το να λες ότι τους έχω όλους στο χέρι, στρατιωτικά τους έχεις. Πολιτικά το είπατε εσείς. Αποκεφαλίστηκε η παλιά γενιά, αλλά δεν σημαίνει ότι θα προκύψει νέα και ενδεχομένως και πιο extreme. Κύριε Σαχίνη, κάθε εβδομάδα γίνονται 3-4 υπουργικά συμβούλια στο Τελαβίβ, έτσι, και γίνονται και 1-2 συμβούλια εθνικής ασφάλειας. Αν σας πω ότι παίζουν ξύλο μεταξύ τους οι υπουργοί, ο Υπουργός Εσωτερικών με τον Υπουργό Αμήνης, ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, με τον Νετανιάχου απλώς να παρακολουθεί και να συντονίζει τον καυγά. Δηλαδή υπάρχουν εσωτερικές εντάσεις, γιατί υπάρχει αυτό που λέτε κι εσείς. Υπάρχει το κενό στρατηγικής. Ποιος είναι ο στόχος? Αν ο στόχος είναι να τα κάνουμε όλα μπάζα, προκειμένου τι? Να επιβιώσει πολιτικά ο Νετανιάχου, να χρησιμοποιεί τον πόλεμο ως εργαλείο για την πολιτική του επιβίωση, δηλαδή πόλεμος για τον πόλεμο χωρίς να υπάρχει προοπτική. Εκεί λοιπόν υπάρχουν συγκρούσεις όσον αφορά τη στρατηγική. Και βέβαια το θέμα αυτό, αν θέλετε το Παλαιστινιακό, παραμένει το πρόσχημα για όλους. Μη σας πω ότι και για τη Χαμάς την ίδια το Παλαιστινιακό λειτουργεί ως πρόσχημα για να μπορέσει να επιβιώσει σε σχέση με την PLO, τη Φατάχ όπως λέμε κλπ. Το Ιράν είναι ο μεγάλος ο καημός του Ισραήλ, διότι το Ιράν κακά τα ψέματα επί Σουλεϊμανή μπόρεσε και έφτιαξε 5 πολιτοφύλακες στην γύρω περιοχή προκειμένου να λειτουργήσουν ως πρώτη γραμμή άμυνας πριν χτυπηθεί το ίδιο το Ιράν. Τώρα βλέπουμε ότι η Χεζμπολά έχει χοντρό θέμα, αν και συνεχίζει να επιβιώνει. Βαλιστικοί πέφτουν ακόμα και στο Τελαβίβ, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει αποκεφαλίσει, αλλά τα πλοκάμια παραμένουν επιχειρησιακά. Πλέον η Χεζμπολά, κύριε Σαχίνη, δεν ελέγχεται από τους Λιβανέζους. Την έχουν πάρει εργολαβία οι Ιρανοί αξιωματικοί, διότι δεν υπάρχει ουσιαστικά πολιτική και στρατιωτική ηγεσία από Λιβανέζους Άραβες Σιίτες. Άρα έχει ιρανοποιηθεί 100% η Χεζμπολά. Η Χαμάς βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα υπαρξιακό αδιέξοδο, διότι στη Γάζα πλέον δεν υπάρχει ιεραρχική δομή. Οι μισοί βρίσκονται στο Κατάρ, οι άλλοι μισοί στην Τουρκία υπό την προστασία της ΜΙΤ, αναφέρομαι στην πολιτική πτέρυγα.
Οι Χούτι προσπαθούν και αυτοί με κάποιο τρόπο να εμπλακούν, αλλά δεν έχουν τόσο μεγάλες επιχειρησιακές δυνατότητες. Οπότε το Ιράν κάποια στιγμή θα κληθεί να βγάλει μόνο του τα κάστανα από τη φωτιά. Έδειξε κάποια δείγματα πυγμής και τον Απρίλιο και πριν από μία εβδομάδα με τις βαλιστικές επιθέσεις. Έχει πει ότι θα γίνει παρανάλωμα το Ισραήλ σε περίπτωση που χτυπήσετε τις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις ή τα δηληστήριά μας. Και από εκεί και πέρα είναι αυτό που λέμε, μέσα στην αναμπουμπούλα όλη αυτή τη γενική ταραχή, κάποιοι προσπαθούν να επιβιώσουν πολιτικά και κάποιοι άλλοι προσπαθούν μέσα από κοινά εξουσίας να λύσουν τους λογαριασμούς. Είναι νεφελώδης η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας νεφελώδη και θέλω και από τους δυο σας στο τέταρτο που μας απομένει, γιατί το βράδυ θα είστε καλεσμένοι στις αντιθέσεις και θα κάνουμε μια πολύ μεγαλύτερη και διαφορετικότερη συζήτηση. Θέλω να μείνουμε σε ένα θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει και εσωτερικούς μεντριγμούς, αλλά έχει γίνει και λαϊκό ανάγνωσμα. Κοιτάξτε, παίρνει την απόφαση το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προφανώς στα πλαίσια κυβερνητικών γραμμών, να φτιάξει μια ειδική υπηρεσία την οποία ονομάζει το ελληνικό FBI. Εγώ δεν θα πω, καλά το κάνει. Ευαίσθητες υποθέσεις, κρίσιμες υποθέσεις, μείζονος σημασίας εσωτερικής ασφάλειας και όχι μόνο. Ωραία μέχρι εδώ. Φτιάχνει και το οργανόγραμμα, το στελεχώνει και ξαφνικά βγαίνει στα μανταλάκια αριθμητικά θέσεις, ονόματα, ονοματεπώνυμα, κατοικίες, τηλέφωνα, τα πάντα όλα, όλα 555 ανθρώπων. Και γίνεται λέει μια εσωτερική έρευνα, επειδή κύριε Πικραμένε τα έχετε πει πολλές φορές. Εδώ τι έχουμε? Κύριε Σαχινή, επειδή είπατε πριν από λίγο για την τηλεοπτική εκπομπή, είχα προγραμματίσει και έχω προγραμματίσει να παρουσιάσω συγκεκριμένες διαφάνειες πάνω σε αυτό το θέμα, στη λογική ότι κρατούσα εξ αρχής πάρα πολύ μικρό καλάθι. Ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι πριν πάρω το αεροπλάνο να κατέβω Ελλάδα, θα προέκυπτε αυτό που έγινε χθες. Αυτό που έγινε χθες είναι η μεγαλύτερη επιχειρησιακή διαρροή προσωπικών δεδομένων στην ιστορία της Ελλάς. Έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο με την ΕΕΠ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα, τραγελαφικές καταστάσεις. Για το τι είναι αυτό το FBI, ας το εξηγήσουμε τηλεοπτικά το βράδυ. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, όχι μόνο έπρεπε να εντοπιστεί η πηγή της διαρροής, δεν μιλάω για την ιστοσελίδα που κάνει αναπαραγωγή, μιλάω για την πηγή, να έχουν εντοπιστεί, διότι είναι πάρα πολύ εύκολο, αυτό μπορεί να σας το πει και ο κύριος Καράσκο, να βρεθούν τα ψηφιακά ίχνη από πού ξεκίνησε αυτό, και όχι μόνο να έχουν παραιτηθεί άνθρωποι, να έχουν οδηγηθεί σε έκτακτες ΕΔΕ για αποτάξεις. Διότι μιλάμε για μια υπηρεσία η οποία για πολλές Κυριακές σε πετσωμένα έντυπα με κρατική διαφήμιση πολλούνταν στο λαό ως το super duper FBI, με διευθύνσεις πάρα πολύ ευαίσθητες, οι οποίες φεύγανε από τη μία γενική διεύθυνση και πηγαίνανε στην άλλη, δηλαδή ανακατανομή κάναμε οργανογράμματος, τίποτα άλλο, τα υλικά ήταν τα ίδια, και λόγω της εσωτερικής φαγούρας, του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών και της ζήλιας πολλών αστυνομικών για τις μετατάξεις, γιατί το λέω αυτό, διότι κάποιος που θα μπει τώρα στο Greek FBI υποτίθεται ότι παίρνει και το επίδομα επικινδυνότητας, άρα έχουμε αύξηση του μισθού. Από εκεί λοιπόν προέκυψε, από μια μίζερη ζήλια και ανταγωνισμό μεταξύ των αξιωματικών και οδηγηθήκαμε εκεί που οδηγηθήκαμε. Αλλά και αυτό να μην είχε γίνει, κύριε Σαχίνη, το ότι βγήκανε στα μανταλάκια τα ονόματα διοικητών και υποδιοικητών πριν από μερικές μέρες, που ο κάθε μαφιόζος ήξερε πλέον πού μένει, πού πάνε τα παιδιά του σχολείο, πού η γυναίκα του ψωνίζει, δείχνει ότι μιλάμε για ένα οικοδόμημα το οποίο δεν είχε καν υποδομή. Αυτά λοιπόν ας τα δούνε πάλι στο αρχηγείο της Ελλάς. Αυτή τη στιγμή ούτε γένεια δεν προλαβαίνουν να κάνουν. Το μαγαζί έκλεισε πριν ακόμα ξεκινήσει. Άρα θέλει επαναστελέχωση. Το θέμα είναι ότι Με προλάβατε. Υπάρχει τόση... 555 ανθρώπους. Εσείς τώρα αν ήσασταν επικεφαλής... Τελειώσαν αυτοί. Θα τους βάζατε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα παίζατε με τη ζωή τους. Μα και οι ίδιοι αρνούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν μιλάω με τους ίδιους, αλλά το κατανοώ, είναι η κοινή λογική. Να στελεχώσουν επιχειρήσεις,
και να κάνουν επιχειρήσεις και να μπουν σε διευθύνσεις από τη στιγμή που υπάρχουν τα ονόματά τους. Μάλιστα. Άρα έχει τελειώσει το Greek FBI πριν ακόμα κάνει εγκαίνια. Κύριε Καράσκο, είπε ο κύριος Πικραμένος και παρέπεψε σε εσάς. Γίνεται μια κουβέντα για τη διαρροή. Είναι εύκολο, εάν είναι που έτσι θα είναι, γιατί ακόμη και μια εκτύπωση ηλεκτρονικά στοιχεία αφήνει. Είναι εύκολο ο εντοπισμός, διότι εδώ ακούω από χθες που έχει προκύψει το θέμα αυτό, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν οι διαρροείς, να το πω έτσι. Είναι πανεύκολο, κύριε Σαχίνη. Θα ξεκινήσω λίγο την τεχνοκρατική μου προσέγγιση από την αρχή. Καταρχήν, η κίνηση αυτή, το αποτέλεσμα αυτό, αυτοαναιρεί το FBI. Δηλαδή, διαβαθμισμένα κείμενα που έπρεπε να είναι κρυπτογραφημένα με μεθόδους κρυπτογράφησης πολύ γνωστές στους κρυπτοαναλυτές, είναι open air. Δηλαδή, έγιναν εσωτερικά, πρέπει να μετακινήθηκαν με ένα απλό Excel ή Word κείμενο. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε λίγο την τεχνοκρατική προσέγγιση, δεν ακολουθήθηκαν οι βασικοί κανόνες ασφαλείας που θα ακολουθούσε μια γραμματέας προς την προϊστάμενό της, αν τη ζητήσει, κοπέλα μου, στείλε μου ένα κρυπτογραφημένο κείμενο σε μια σοβαρή ιδιωτική εταιρεία. Τώρα, πώς υποθέτω ότι έγινε η διαρροή? Αν αφήσουμε στην άκρη τα κίνητα τα ανθρώπινα που ανέφερε ο κ. Πικραμένος, που είναι προφανώς λογικότατα, είτε μεταφέρθηκαν στο ανοιχτό ίντερνετ μέσω Viber ή WhatsApp, είτε με email, είτε ακόμα και με USB. Σε όλες τις περιπτώσεις, προφανώς σε όλες τις περιπτώσεις, ειδικά σε ένα οργανισμό που καλείται να ονομάζεται η ελληνική αστυνομία, είναι πολύ προφανώς να δεις ποιος το έδωσε, είτε με κάμερες, είτε με ηλεκτρονικά ίχνη, είτε με κινήσεις, και κυρίως να πάρουμε το νήμα από το τέλος. Πού εκδόθηκε, και να ρωτήσουμε, κύριε, από πού το λάβατε. Η διαδικασία είναι τόσο απλή, πραγματικά, που και ένας πρωτοετής φοιτητής πληροφορικής θα μπορούσε να αντιληφθεί ότι είναι τρίβια, δηλαδή τόσο συνηθισμένη η διαρροή αυτών των αρχείων. Και να πω και κάτι άλλο. Τα αρχεία αυτά είναι πολύ απλά, ή Excel ή Word, αναγνώσιμα από τον καθένα. Όπως ξέρετε, το Office είναι το πιο διαδεδομένο πληροφοριακό εργαλείο. Άρα δεν υπάρχει μυστικότητα σε μια οργάνωση που ονομάζεται Ελληνική Αστυνομία. Και πόσο μάλλον μια ειδική υπηρεσία που λέγεται το ελληνικό FBI, αλλά θα σας πει κάποιος, και αν κάποιος στάθηκε μπροστά σε ένα υπολογιστή και τα φωτογράφιζε. Τι είπατε, κύριε Πικραμένε? Πώς είχε πρόσβαση μπροστά στην οθόνη και τράβαγε φωτογραφίες? Κύριε Σαχίνη, η ιστοσελίδα δεν ξέρω ποια είναι, μπορούμε να τη βρούμε. Ο άνθρωπος αυτός που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα έπρεπε σήμερα το πρωί να είναι στον εισαγγελέα. Καλά, αυτός θέει να... τώρα. Μισό αυτός θέει. Μην πάμε μισό εκεί λεπτό. Τώρα. Με συγχωρείτε, διαφωνώ. Αυτός καλά έκανε. Πήρε τα στοιχεία, τα δημοσίευσε. Μισό λεπτό. Εδώ δεν είναι δημοσιογραφική έρευνα που έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος. Εδώ βγάζει στη φόρα 555 ονόματα μιας καινούργιας υπηρεσίας που έχει ως αποστολή την αντιμάφια. Άρα δεν μπορεί να επικαλεστεί το δημοσιογραφικό απόρριτο. Είναι καραμπινάτη υπόθεση διαρροής κρατικών απορρίτων. Τόσο απλά, τόσο κοινικά. Αυτό να το καταλάβουμε. Από εκεί και πέρα, αυτός είναι ο τελευταίος κρίκος. Συμφωνώ σε αυτό. Ο ίδιος όμως, follow the money λέγανε, τώρα πρέπει να είμαστε follow the paper. Να δούμε προς τα πίσω που πάει αυτή η υπόθεση, διότι κάποια στιγμή, κακά τα ψέματα, θα φτάσουμε στη διεύθυνση προσωπικού, στη διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων. Ποιος αποφασίζει για τις μετατάξεις? Άρα υπάρχουν συγκεκριμένα έγγραφα, την πρωτογενή πηγή, για να φτάσουμε στον τελευταίο κρίκο. Ποιοι όμως είχαν συμφέρον, κύριε Σαχίνη, αυτά να βγουν στη φόρα? Άνθρωποι οι οποίοι αντιπολιτεύονται τον ίδιο τον κύριο Χρυσοχοίδη, δηλαδή ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Υπάρχουν συνδικαλιστικά συμφέροντα, γιατί να πας εσύ και να μην πάω εγώ? Ποιος είχε στόχο να ακυρώσει κάτι το οποίο επί εβδομάδες ολόκληρες κρέμεται στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων? Είναι πάρα πολύ χοντρό το θέμα. Η αστυνομία έχει το λεκέ με το φιάσκο των Κροατών που διέσχισαν όλη την Ελλάδα και αποφυλακίστηκαν όλοι χωρίς να δικαστούνε, και μετά το λεκέ έρχεται η σημερινή σφαλιάρα, διότι είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει. Γελάνε οι Τούρκοι, γελάνε οι Αλβανοί, γελάνε οι πάντες, διότι βλέπουμε ότι το μαγαζί είναι μέσα στην υγρασία και τη μούχλα, και με τα ίδια υλικά προσπαθούμε να πουλήσουμε κάτι καινούριο στον κόσμο. Αν δε. Μάλιστα.
Κύριε Καράσκο, μια τελευταία κουβέντα από εσάς. Για να πάρω το νήμα από εκεί που το άφησε ο αγαπητός Κώστας και να απαντήσω στην ερώτησή σας. Εσείς λέτε λοιπόν ότι κάποιος μπήκε άνετα και ωραία μέσα στη Γαβά σε ένα ειδικό γραφείο που θα είναι το μελλοντικό FBI και τράβηξε φωτογραφίες. Αυτό είναι ακόμα πιο μεγάλη γελιοποίηση της έλλειψης ασφάλειας στην ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, πώς η ελληνική αστυνομία φτιάχνει ένα state of the art σύστημα, μια state of the art ομάδα και δεν έχει κρατήσει τις βασικές αρχές ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων. Καταλαβαίνετε ότι όπου και να το πιάσουμε, ειδικά όταν μιλάμε για ψηφιακά δεδομένα που είναι τόσο απλά ιχνηλατήσιμα, φαίνεται ότι, συγγνώμη που θα το πω, η ελληνική αστυνομία έχει γραμματείς. Δεν έχει υπεύθυνους υπηρεσιακούς παράγοντες που είναι σε θέση να λάβουν κάποιες πολύπλοκες αποφάσεις. Πια, γιατί πια και η μαφία ή το έγκλημα, πέρα του ότι έχει γίνει πιο αιχμηρό, έχει γίνει και πιο τεχνοκρατικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κύριε Καράσκο, η ελληνική αστυνομία θα ακολουθεί, συγγνώμη που θα το πω, ναι, το έγκλημα. Ναι. Έχετε δίκιο. Και όχι έχει γίνει πιο ευφύης, μέχρι και όχι η μαφία, οι κοινοί απατώνες. Εχθές είχαμε ανακοίνωση του ΚΚΕ και έχει ενδιαφέρον γιατί είστε στην κυβερνοασφάλεια. Ξέρετε τι κάναν. Πήραν, μαϊμούδεψαν μια συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του Κουτσούμπα, μαζί μας, εδώ στις αντιθέσεις που θα έρθετε το βράδυ, και τον εμφάνιζαν να είναι και dealer πετρελαϊκών οργανώσεων και μετά εταιριών και μετά ζητάγαν και στοιχεία από τους χρήστες για να καταθέσουν λεφτά. Δηλαδή όταν φτάνουν εκεί. Η αστυνομία θα έπρεπε να είναι πιο πονηρεμένη από όλους. Κύριε Σαχίνη, αυτή τη στιγμή αναφέρεται την σελίδα που έχω στο Spy Stories του κυρίου Γραμμένου που λέγεται Deep Fake. Αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία μετεξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης όπου μπορεί να σου τροποποιήσει βίντεο και εσείς, κύριε Σαχίνη, να φαίνεστε ότι είστε ο νέος υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πού, στο Μπουζουξίδικο? Στο Μπουζουξίδικο να πάω. Όπου θέλετε, εσείς αποφασίζετε. Μπορεί να το φτιάξουμε μαζί το βίντεο το βράδυ. Θα φτιάχνουμε ό,τι θέλετε και πλανητάρχη σας κάνουμε. Κύριε Καράσκο, σας προκαλώ απόψε, αν μπορέσετε να φέρετε υπολογιστή, να κάνετε μια επίδειξη του deep fake. Θα είχε ενδιαφέρον να το δει ο κόσμος. Αν είναι φυσικό. Είμαστε ήδη έτοιμοι. Ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο περισσότερα το βράδυ. Καλημέρα σας και καλωσορίσατε στο Ηράκλειο. Καλημέρα. Καλά, καλημέρα.